είναι από το κομμάτι του βιβλίου σου? Όχι, εκτός του βιβλίου είναι αυτό. Καινούργιο. Για πες να τα ακούς. Να το γράψεις. Ναι, ναι. Ναι. Οι 300. Τι τους θέλω με 300 Σπαρτιάτες στην Βουλή, μα δεν κάνουν τίποτα άλλο. Χειροκρότημα πολύ. Όταν πει μια κουταμάρα ο δικός τους αρχηγός, οι φίλοι τον χειροκροτάνε, γίνεται μέγας αχός. Και όταν πάρει το λόγο ο άλλος και τα πει αυτός αλλιώς, οι φίλοι του τον χειροκροτούνε, γίνεται ένας χαμός. Γι' αυτό ας μείνουν 30 και να είναι παλικαράδες και να παίρνουν μισθό το πολύ 1-2 χιλιάδες. Να ψηφίσουν και ένα νόμο και για τούτα κι όλα τα άλλα, το πολύ στις 3 μέρες να τους πάμε στην Κρεμάλα. Με το φόβο την Κρεμάλα όλα θα είναι με λιγάλα. Πώς έκανε ο Θανάσης, Κλάρα σου στην ιδιώτης, που είχε το ψευδόνυμο Άρης ο Βελουχιώτης. Αυτός δεν έχει φυλακές, ούτε και δικηγόρος. Δεν έχει ούτε εισαγγελής, ούτε αβανταδόρος. Κλεψές, ληστείες, βιασμοί, προδότες και όλα τα άλλα, ένας ήταν ο νόμος. Στον Πλάτανο, Κρεμάλα. Έτσι ζήσαμε τότε και είμαστε ευτυχισμένοι και την Ελλάδα είδαμε απελευθερωμένη. Τώρα αυτοί μας σκλάβωσαν, μα όχι με κανόνια, με χρέη και πανωτόκια για 90 χρόνια και έτσι τα πληρώνουμε παιδιά μας και εγγόνια.